είχα μια ιδέα. Ήθελα αυτή η συνέντευξη να είναι πολύ φιλική στα παιδιά. Οπότε, Βεβαίως. ναι. Και επειδή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ήθελα να είμαι και κατάλληλα, αλλά αυτό είναι πολύ βαρύ, νομίζω. Βάλ το να σε ξαναδώ. Γιατί? Σου κάνει λίγο... Βάλ του λίγο χρώμα πάνω. 2-3 ναι, αυτοπόλητα. Περίμενε. Δαχτυλοπογιές. Σωστά. Βάλ το, κάνε του μία κλίση λίγο έτσι, να φανεί ότι είναι το κοινέ. Για ταξιδιάρικο. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είσαι εσύ τώρα. Ναι. Λοιπόν. Είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη για τη συνέντευξή μας. Ο Θεός να με φυλάει, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου. Πάμε. Είσαι έτοιμη, δεν είσαι, ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε. Μένουμε σπίτι. Με παντόφλες ή με κάλτσες. Με κάλτσες, ξυπόλυτη βασικά. Ξυπόλυτη. Με πιτζάμες ή με φόρμα. Άσε γενικά. Φόρμα, όχι, ντύνομαι. Ενημερώνεσαι από εφημερίδα ή από ίντερνετ. Ίντερνετ. Το ενημερώνω εγώ για την ακρίβεια. Ναι, είναι και αυτό. Το πρωί σε ξυπνά τα παιδιά ή ξυπνά τα παιδιά. Τα ξυπνάω εγώ τώρα. Το βράδυ βλέπετε ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές. Θες να βάλω τα κλάματα. Γιατί? Αν δεν έχω δουλειά, έχω βρει μια φοβερή σειρά στο Netflix, αλλά δεν θα σου πω ποια είναι, γιατί ντρέπομαι. Είναι από αυτές που απλά κάθεσαι τηλεόραση μπροστά έτσι. Δεν νιώθεις, δεν σκέφτεσαι. Καταπληκτική, τέλεια, την αγαπώ. Μου μπουκώνει τον εγκέφαλο με πολύ ρομάντζο και είμαι ευτυχισμένη εκείνη την ώρα. Σούπερ, μην πεις, κράτα τη δική σου. Δεν θυμάμαι καν τίτλο. Μένουμε σπίτι και σε πιάνει λιγούρα. Σοκολάτα ή φρούτο. Έλα, μωρέ, λένε τώρα. Σοκολάτα. Το φρούτο το τρώω αναγκαστικά στο δεκατιανό. Θέλεις να χαλαρώσεις. Βιβλία ή μουσική. Βιβλία. Πιο εύκολο, τάμπλετ ή λάπτοπ. Άμα σου πω ότι δεν έχω τάμπλετ. Ναι. Λάπτοπ ή υπολογιστή. Έχω φέρει, να πω την αλήθεια τώρα. Ναι. Έχω μετακομίσει το γραφείο μου στο σπίτι μου, οπότε έχω το desktop κανονικά. Είμαι full καλοβιωμένη, οργανωμένη. Κι εγώ desktop, αλλά... Πρωί, ζεστή σοκολάτα ή καφές. Πρέπει να απαντήσω ανάμεσα στα δύο. Ναι, είναι διλήμματα. Καφές. Καφές. Θα μπορούσες, μένουμε σπίτι, θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς μουσική ή χωρίς ίντερνετ. Χωρίς ίντερνετ, θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη αυτές τις μέρες. Αδριάννη, τώρα που σε γνωρίσαμε και σε συμπαθήσαμε, θα σε γνωρίσουμε και ως παρουσιάστρια, ως δημοσιογράφο. Εντάξει, σου έχω μερικές ερωτήσεις, αλλά πρέπει να αλλάξω καπέλο. Μάλιστα. Πρέπει να γίνω λίγο πιο επίσημη για την συνέντευξη και μετά θα επανέλθω. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σοβαρό που πρέπει να ξέρει κάποιος που θέλει να γίνει παρουσιαστής. Μάλιστα. Παίρνεις μια συνέντευξη και θες να πας τουαλέτα επιγόντως. Τι κάνεις? Δεν πας. Θα σου πω ένα μυστικό. Ναι, για όταν αυτό θέλω το συνεντεύξεις, έχεις, εγώ τουλάχιστον νιώθω αδρεναλίνη. Ανεβαίνει αδρεναλίνη εκείνη την ώρα. Είναι σαν να κάνεις μία, ξέρω εγώ, να παίζεις στο θέατρο ή κάτι. Είσαι στο επίκεντρο, το μυαλό σου είναι σε full λειτουργία, οπότε δεν θυμάσαι ούτε αν κατουργέσαι, ούτε αν βύχεις, ούτε αν έχεις πυρετό, ούτε αν πονάς, ούτε τίποτα. Εντάξει, αυτά είναι μια πολύ βασική ερώτηση προς κάθε επίδοξο παρουσιαστή. Μην ανησυχείτε. Θέλω να μου πεις τώρα, ποια είναι η πιο ωραία συνέντευξη που έχεις πάρει ποτέ? Αχ, η πιο ωραία συνέντευξη που έχω πάρει ποτέ. Οχ, βρε Ελένη, έπρεπε να μου δώσεις ερωτήσεις πριν για να μελετήσω. Όχι, έτσι έπρεπε να σε έχω. Λοιπόν, τώρα το λογικό είναι αυτό, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κοίταξε. Το πρώτο που μου πετάχτηκε ένα πρόσωπο στο μυαλό αυτή τη στιγμή, στο κεφάλι μου μέσα.
Ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος είχε έρθει να μιλήσουμε για τη δωρεά μυελού των οστών και ο οποίος ήταν δωρητής. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στην αρχή δεν είχα... Μου έλεγαν κάποια ονόματα ποιοι θα έρθουν. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι ο άνθρωπος αυτός πριν από λίγο καιρό είχε κάνει δωρεά και είχε σώσει έναν άλλον άνθρωπο. Wow. Και όταν το πήρα χαμπάρι κατά τη διάρκεια έτσι, των πρώτων λεπτών της συνέντευξης, εντάξει, έβαλε τα κλάματα. Δηλαδή ήθελα να σηκωθώ και να του πω μπράβο! Είσαι ο Θεός μου! Νομίζω ότι μου πετάχτηκε τάκ, κατευθείαν το πρόσωπό του αυτός. Και ήταν και πολύ ωραίος τύπος. Πάρα πολύ ωραίος τύπος. Ωραίο να κάνεις ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είναι πολύ ωραίο αυτό στο επαγγελμά σου. Ότι μπορείς να κάνεις πολλές ενδιαφέρουσες. Είναι το πιο ωραίο. Και το πιο ωραίο, ξέρεις ποιο είναι, το ακόμα πιο ωραίο τέλος πάντων. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, που σε εκπλήσουν πάρα πολύ ευχάριστα. Ξεκινάς για αλλού την κουβέντα μαζί τους και πετάγεται ένα δεδομένο, ένα στοιχείο και σου ανοίγει ένα παράθυρο σε άλλους κόσμους. Και λες, βρε, δεν το περίμενα. Είναι σαν να διαβάζεις ένα ενδιαφέρον βιβλίο, ε. Πολύ Μπράβο. Ωραίο. Και να μην καταλαβαίνεις τι ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Είναι σούπερ αυτό, υπέροχο. Είσαι πάλι παιδί. Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Καρδιά μου χτυπάει γρήγορα από το με ρωτάνε. Μπαλαρίνα. Oh. Ναι. Ποτέ δεν αργά. Μπαλαρίνα, όπως την έχουμε στο μυαλό μας του κλασικού. Ναι, τώρα δεν γίνεται να κάνω καριέρα. Αλλά το ρίχνω το χορό μου. Γενικώς τον έχω το χορό πολύ στη ζωή μου. Παιδί μου, τον σπούδασα αρκετά χρόνια, το ευχαριστήθηκα. Δεν είναι ότι το άφησα. Αλλά ξέρεις, σκέφτηκα πολύ, πώς να σου το πω, μικροαστικά, ότι εντάξει, ο χορός δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει πολλά πράγματα. Δεν ήμουν εδώ και κανένα φοβερό ταλέντο, απλά μου άρεσε πάρα πολύ. Και ευτυχώς, γιατί είμαι τόσο ατζούμπαλη που έχω σπάσει και τα δύο μου πόδια, οπότε τώρα δεν θα μπορούσα να δουλέψω. Οπότε με κέρδισε η δημοσιογραφία. Μάλιστα, λοιπόν. Και μια και λέμε για δημοσιογραφία, έχεις ένα συνάδελφο σούπερ ήρωα, το ξέρεις, έτσι? Ποιος είναι ο συνάδελφός μου σούπερ ήρωας? Σούπερμαν. Ο Κλάρκ. Να χαλαρώσω. Ναι. Αν έπαιρνε συνέντευξη από τον συνάδελφό σου τον Σούπερμαν, ο Σούπερμαν όμως, όχι ο Κλάρκ, ναι, πες μου, δύο ερωτήσεις που θα του έκανες. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι θα είχα χαζέψει, γιατί είναι και κούκλος, είναι η αλήθεια. Δύο ερωτήσεις που θα ρωτούσα τον Σούπερμαν, όχι τον Κλάρκ, είπαμε. Σαν όχι τον Κλάρκ, τον Σούπερμαν. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία του? Φαντάζεσαι τώρα, βρε Σιλένη, να συμβαίνει κάτι στον πλανήτη και εσύ να μην, όχι να μην το πάρεις χαμπάρι, να μην μπορείς να είσαι σε δύο σημεία, ας πούμε, ταυτόχρονα. Πώς ιεραρχεί τα σημεία που πάει? Αυτό. Αυτό. Ναι, μάλλον αυτή θα ήταν μια ερώτηση. Και πόσο δύσκολο του είναι να διαχειριστεί την αγαπημένη του? Επίσης δημοσιογράφο. Επίσης δημοσιογραφή είναι και αυτή. Εσύ την καταλαβαίνεις. Κοίταξε να σου πω, είχατε ξέρεις τι, στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους, αυτή δεν ήξερε ότι αυτός ήταν ο Σούπερμαν. Μετά κάποια στιγμή το έμαθε, δεν το έμαθε? Ναι. Ναι. Στην αρχή όμως αυτός πώς κρατιότανε και δεν της έλεγε ποιος είναι? Έτσι είναι, που έβλεπε ότι και με τον άλλον αυτή ήταν τσιμπημένη. Φαντάσου σθένος. Αδριανή, εσύ αν ήσουν ένα σούπερ ήρωας, ποια θα θέλεις να είναι η μαγική σου δύναμη? Να εξαφανίζομαι. Να εξαφανίζεσαι, να είσαι αόρατη ή να εξαφανίζεσαι, αόρατη. Γεια σας. Να είμαι αόρατη. Δεν μου λες, εγώ επιτρέπετε να σε ρωτάω πίσω? Ή δεν προβλέπετε στο πρωτόκολλο? Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, ούτε παρουσιάστρια. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Ελένη, εσύ αν είσαι σούπερ ήρωας, τι θα θέλω να ταξιδεύω. Φοβερή ικανότητα θα έχεις. Θα θέλω να ταξιδεύω στο χώρο και στο χρόνο. Και αν δεν μπορούσε να γίνει αυτό, θα θέλω να μαντεύω τη σκέψη των άλλων. Θα το άντεχες, βρε Ελένη, αυτό? Δεν ξέρω. Αλλά θα ήθελα. Από περιέργεια ή για να τους κατανοήσεις καλύτερα σαν ανθρώπους? Ναι, όχι, το δεύτερο, για να τους κατανοήσω καλύτερα, γιατί πολλές φορές άλλα λέμε, άλλα εννοούμε. Και ναι, θα ήθελα έτσι να, ναι, να δω, ρε παιδί μου, τι πραγματικά σκέφτεται ο άλλος, να τον βοηθήσω να καταλάβει και ο ίδιος τον εαυτό του. Καταλαβαίνεις. Τώρα που το σκέφτομαι, βέβαια, και εγώ θέλω να γίνομαι αόρατη, ακριβώς για να είμαι σε μέρη που δεν θα έπρεπε να είμαι. Άρα να ακούω ότι. Αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Εκτίθεμαι. Εσύ θες να ακούς τι σκέφτονται. Εγώ θέλω να τους βλέπω όταν το σκέφτονται. Όταν ήμουν μικρή, ξέρεις, είχα γράψει μια ιστορία
που είχα πάει, λες, ένα πλανήτη και είχα συναντήσει έναν εξωγήινο. Και πώς μιλούσαμε? Μιλούσαμε με τη σκέψη. Να τα. Από το έχει συγκλονιζόμενο. Πολύ εξασιασμένη, ναι. Με αυτό. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Όχι στο βαθμό που το περιέγραφε στην ιστορία τη δική σου, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να επικοινωνήσουν. Υπάρχει μια συνδεσιμότητα μεταξύ, ένας δεσμός πολύ ισχυρός. Σαν τηλεπάθεια, ας πούμε. Όχι τόσο έξω από τα πολύ φυσιολογικά πλαίσια. Υπάρχει ίσως ένας συναισθηματικός δεσμός, όπως το έχει η μαμά με το παιδί, που η μαμά καταλαβαίνει τις ανάγκες του παιδιού, για παράδειγμα. Ναι, ή εσύ μπορεί να σκέφτεσαι κάτι, δεν ξέρω, για έναν άνθρωπο που ξέρεις πολύ καλά και αγαπάς πολύ και είσαι πολύ ανοιχτή απέναντί του, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου. Δεν μπορείς να διαβάσεις τη σκέψη του Πέτρου. Πρόσεξε, κακομοίρα μου, τι θα πεις. Μπορώ να μην απαντήσω. Μου ακυρώνεις όλη μου τη φιλοσοφική προσέγγιση και την κοινωνιολογική. Είναι επικίνδυνο, γιατί θα τη δει τη συνέντευξη, κατάλαβα. Εντάξει. Σωστά. Τι να πεις, ό,τι να πεις, εκτεθειμένη θα είσαι. Ναι. Φέρω πίσω το ερώτημα, το αποσύρω. Ερώτηση άλλη. Σου αρέσει αυτή η καραντίνα ή όχι? Βαθιά μέσα μου. Ναι. Γιατί? Γιατί έχω χρόνο με τα παιδιά μου και με τον σύντροφό μου. Και κυρίως με τα παιδιά μου. Και κυρίως με τα παιδιά μου. Που δεν τον είχα πριν. Χρειάζονταν αυτή η παύση, έτσι. Λίγο stop. Ναι. Και ξέρεις τι, δεν είναι ότι δεν τον είχα πριν, ας πούμε, το χρόνο, γιατί και τώρα δουλεύω και δουλεύω και πιο πολλές ώρες. Αλλά είμαι πιο παρούσα. Είμαι πολύ. Έχω πει στον εαυτό μου ότι τώρα που είσαι εδώ, είσαι εδώ. Έχεις αυτό το contact με τα παιδιά. Δεν είναι το ότι, έλα, ήρθα να σε πάρω, σε πάω στο εξωσχολικό, να σε πάρω, σε φέρω πίσω, να κάνεις μπάνιο, να κοιμηθείς. Όχι, είμαι εδώ. Αυτό. Αυτό απολαμβάνω. Ξέρεις ποια είναι η χρησιμότητα ενός πάρκου στην πόλη ή ενός φουαγέ στο θέατρο? Ποια? Ναι. Η συνάντηση, το ξέρω. Λοιπόν, θα σου πω, θα σου κάνει τώρα εντύπωση. Λειτουργεί σαν παύση. Δηλαδή, πας να μπεις, να δεις μια θεατρική παράσταση και παίρνεις από ένα φουαγέ. Mm-hmm. Και ο νου σου κάνει παύση. Σε προετοιμάζει mm-hmm. για την παράσταση. Φεύγεις από τον κόσμο. Τελειώνει η θεατρική παράσταση. Βγαίνεις πάλι στο φουαγέ και πριν βγεις ή βγαίνεις από το μουσείο, πας στο φουαγέ mm-hmm. και πάλι έχεις ένα χρόνο, μια παύση από αυτό που, από την εμπειρία σου μέχρι τον έξω κόσμο, για να σκεφτείς αυτό που έγινε. Νομίζω ότι αυτή η καραντίνα είναι μια υπέροχη, όπως τη δει κανείς, παύση. Δηλαδή, σταματάς για λίγο και λες, όπα, πού είμαι, τι κάνω, προβλήματα, τι προβλήματα αντιμετωπίζω, πώς θα τα αντιμετωπίσω. Νομίζω ότι είναι υπέροχο όλο αυτό που συμβαίνει. Νομίζω. Όχι για άρα όλους. Και εσύ το χαίρεσαι, αυτό αντιλαμβάνομαι. Εγώ το απολαμβάνω. Αν δεν ήταν εγώ, γιατί εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Ναι, και δεν έχω κανένα πόρο αυτές τις μέρες και αυτούς τους δύο μήνες που ελπίζω να μην κρατήσει παραπάνω, αλλά λόγω οικονομικών δηλαδή. Αλλιώς δεν μένει να κρατήσει για πάντα. Αλλά είναι υπέροχο, γιατί ξέρεις, χρειαζόμαστε τον αναστοχασμό, χρειαζόμαστε τις παύσεις και αν παρατηρήσεις, εάν δεν τις κάνουμε από μόνοι μας, κατά τη διάρκεια της μέρας, με οποιονδήποτε τρόπο, τις κάνει ο εγκέφαλος το βράδυ στον ύπνο και βλέπουμε φιάλτες. Γιατί πρέπει να λύσει προβλήματα, πρέπει να κάνει την παύση. Οπότε, καλά είναι. Αυτή η παύση είναι σούπερ. Σε ζορίζει τίποτα σε όλο αυτό? Μόνο το οικονομικό, τίποτα άλλο. Με ζορίζει δηλαδή ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν πράγματα, ναι. παρόλο που δεν έχουν. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε κανένα πόρο. Αν είχαμε έστω και λίγο και μικρό πόρο, θα έλεγα εντάξει, ρε παιδί μου. Πόσο πιο ήσυχη. Ναι, αλλά δεν. Δηλαδή, αυτό είναι το μόνο που με ζορίζει, αλλά εντάξει, όπως όλοι και εμείς, τα κάνουμε τώρα. Αλλιώς όχι. Είναι πολύ καλό αυτό. Και επειδή έχω και ένα βρεφάκι, έχω περισσότερο χρόνο μαζί του. Είναι πολύ καλά. Υπέροχα. Είδες. Είναι και πώς θα το ερμηνεύσει ο καθένας όλο αυτό το πράγμα. Ας κάνω ένα παιχνίδι. Αμέ. Ναι. Εξαρτάται. Λοιπόν, τι. Ναι, γιατί είμαι και του παιχνιδιού, δεν είμαι μόνο της συζήτησης. Ξέρεις, οπότε έρχομαι στην εκπομπή σου και καθόμαστε στον καναπέ, λέω, να σηκώθουμε να κάνουμε και κάτι. Και γιατί δεν το έλεγες τόσο καιρό, έπρεπε να έρθει η καραντίνα για να το πεις αυτό το πράγμα. Ναι, να είσαι πολλά. Κάτσε, γιατί μου πέφτει βάρη το καπέλο, περίμενα να αλλάξουμε πάλι.
Εντάξει. Πειράζει. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Εγώ δεν έφερα βεστιάριο. Αλλά θα μπορούσα να είμαι στην ντουλάπα. Εμένα μου αρέσει το παιχνίδι. Λοιπόν, θέλω να διαλέξει. Έχω τρία πράγματα. Θα διαλέξει. Θες βιβλία, πολιτισμό ή τέχνε. Τι είναι ερωτήσεις. Είναι μια πρόκληση. Αλλά θα πρέπει να πας στην τουαλέτα. Ερωτία. Τι είναι το ερωτία. Ό,τι θέλω. Βιβλία, πολιτισμός ή τέχνες. Χαριλένη. Πολιτισμός. Λοιπόν, εγώ θα στην πω και σε μαθές πες μπορώ να αλλάξω. Θέλω να πας στην τουαλέτα. Ναι. Και θα αναπαραστήσεις ένα διάσημο μνημείο. Γιατί στην τουαλέτα συγκεκριμένα. Γιατί θέλω να μου κάνεις το άγαλμα της ελευθερίας με χαρτί υγείας και τον τόβουρτσα. Πολύ ωραία. Μαζί με το κινητό εννοείς όλα αυτά. Όχι μόνη μου και να σου πω ότι το έκανα πολύ ωραία. Όχι. Θέλουμε να σε δούμε. Ως άγαλμα ελευθερίας με ένα ρολό χαρτί υγείας και θέλω να τα χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου, για να φτιάξεις το... Είπες που μου πες για βεστιάριο. Εγώ δουλεύω για σένα. Δεν έχω πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή, εντάξει. Λοιπόν, γιατί έχω και το κινητό στο χέρι. Θα βάλω την οδοντόβουρτσα. Θες να κάνω τον πυρσό. Δεν ξέρω. Τι περνάω, είναι. Αυτοσχεδίασε, έλα. Ενεργοποιώ την καινοτόμο σκέψη σου. Έτσι δεν κάθεται. Πώς να με πάω. Πού να κάνω τη λύση. Αυτός είναι ο πυρσός μου. Μπράβο, Αδριανή. Μπράβο, Αδριανή. Ευχαριστώ. Μπράβο. Έχεις πολύ καινοτόμο και σκέψη. Δεν ξέρω, εσύ πώς θα το έκανες αυτό. Εγώ δεν ξέρω. Εξαρτάται. Μόλις αντιμετώπισε το πρόβλημα θα βρεις τη λύση. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Πέρασες μια άριστατη συνέντευξη. Είσαι πάρα πολύ καλή. Είμαι πολύ χαρούμενη που η πρώτη και μοναδική μου συνέντευξη ήταν μαζί σου. Γιατί μοναδική. Εγώ σου είπα να το κάνεις αυτό. Γιατί δεν το κάνεις, να το κάνεις δικό σου. Δηλαδή, ωραία, τώρα κάναμε εμείς μαζί. Τις επόμενες μέρες βρες έναν άλλον άνθρωπο να κάνεις κάτι αντίστοιχο. Να κάνουμε συνεντεύξεις για παιδιά. Ό,τι θέλεις εσύ, αφού είναι κάτι που σου βγαίνει πάρα πολύ αβίαστα. Εσύ αποκλείται να μην είσαι τώρα δημιουργική. Εδώ σου είπα απλά, Ελένη, θες να κάνουμε ένα Skype. Και μου λέει, αχ, βέβαια, και έχω ιδέες. Να κάνουμε διλήμματα, να κάνουμε το challenge, να κάνουμε αυτό. Γιατί δεν το κάνεις. Πήγαινε παιδί μου εκεί να φυσήξεις τον κόσμο δημιουργικότητα. Προτιμώ να είμαι από πίσω εγώ. Να στα πω να τα κάνεις. Όχι, μα δεν θα τα έκανα σαν και εσένα. Ούτε τις ερωτήσεις θα έκανα σαν και εσένα, ούτε τίποτα. Καλά, μπορεί να σου κλέψω βέβαια καμιά ιδέα. Να την εντάξεις στις συνεντεύξεις. Αλλά μένα θα μου άρεσε, Ελένη, να σε δω. Γιατί δεν το κάνεις αυτό. Σου βάζω challenge. Βάζεις challenge, ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, ωραία, θα ετοιμάσουμε την επόμενη συνέντευξη για επαγγέλματα για παιδιά. Θα φωνάζουμε ανθρώπους που κάνουν ένα ενδιαφέρον πράγμα και θα τους παίρνω μια συνέντευξη όπως θα την παίρνουν παιδιά. Να είναι φιλική για τα παιδιά. Ναι, λοιπόν, έτσι θα το κάνουμε. Ξεκίνα. Κανάλι έχει στο YouTube, δεν έχει ο καλός αγωγός. Έχει. Social media μια χαρά έχετε. Μια χαρά. Ξεκίνα, κάνε τις εγγραφές, κάνε τις συνεντεύξεις και εγώ θα σε προωθήσω, μη θα γράψω από κάτω, είναι καλή η Ελένη, να τη δείτε. Έβαλε και την καλή μου την πιτζάμα σήμερα. Ορίστε. Α, είσαι με πιτζάμες, εσύ πιτζάμε φόρμα. Όχι, δεν φοράω φόρμα, εγώ φοράω τις πιτζάμες μου. Σοκολάτα ή καφές. Έχω πάρει πολύ ωραίες πιτζάμες. Πώς? Σοκολάτα ή καφές. Δεν πίνω σοκολάτα ούτε καφέ. Α, μπα, και με έβαλε σε μένα να τα πιω όμως, ωραία. Πίνω Λουίζα. Είναι Λουίζα. Ναι. Στην καραντίνα χωρίς ίντερνετ ή χωρίς μουσική. Α, χωρίς μουσική, τραγουδάω. Πες με ένα τραγούδι. Έχω όλο το παιδικό ρεπερτόριο, δεν θες να ακούσεις. Γιατί να μην κλείσουμε έτσι εντυπωσιακά. Να σε δουν οι άλλοι και να πούνε, α, εμάς γιατί θα μας τα έβαλα αυτά. Φαντάζεσαι. Τώρα θα πάω να ανανουρίσω το κορίτσι μου. Είναι η ώρα τέτοια. Κράτα λοιπόν το ανανούρισμα για την αρετούσα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Κόψε ό,τι θέλεις. Κράτα το ζουμί και το περιμένω να το δω. Περιμένω να δω την επόμενη συνέντευξη. Θα σε στείλω.
Θα στη στείλω το σχεδιασμό. Θα το δω δημοσιευμένα. Α, καλά. Ωραία. Δεν πειράζει. Περαστικά και στις δυο μας, που ακόμα και σε καραντίνα απλά στείλουμε project. Γιατί απλά μας αρέσει και απλά μένουμε δημιουργικές και απλά όλα χωράνε μέσα στο 24ωρο τελικά. Είμαστε οι σύγχρονες super women. Περαστικά δεν σου είπα και πριν. Περαστικά και τώρα και στις δυο. Λενάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου φιλάς τα παιδιά, την οικογένεια, όλους εκεί. Όλους. Φιλάκι, γλυκό. Και Κωνσταντίνη και Αντώνη, φιλιά. Βεβαίως, bye, γεια. Γεια, γεια.